Ονοματεπώνουμε κυριότητα για το μοντάζ. Είμαι Μάρκος Μαραγκός, λέγομαι. Είμαι διευθυντής παθολογικής κλινικής και επιτήματος λοιμόξεων και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορώ να πω. Ναι. Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική μέρα. Κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολύ, με πολλή αγωνία. Γιατί τέλος πάντων κάτι πρέπει να κάνουμε να σταματήσει αυτή η πανδημία. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Τα εμβόλια ανέκαθεν ήταν από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Και θέλουμε πραγματικά όλοι μας να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, να ξαναχαμογελάσουμε, να βλέπουμε το χαμόγελο και να βγάλουμε τις μάσκες και να ζήσουμε τη ζωή μας όπως τη ζούσαμε πάντα και να είμαστε χαρούμενοι. Και γι' αυτό προτρέπω, όπως έκανα και εγώ σήμερα το εμβόλιο, τα εμβόλια είναι ασφαλή, είναι αποτελεσματικά, προτρέπω όλους τους ανθρώπους να εμβολιαστούν για να βάλουμε ένα στόπ στον κορονοϊό. Σας πω φαντάστηκε εδώ, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έδωσε από την πρώτη στιγμή τη μάχη από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Τα συναισθήματά σας πλέον έχετε και αυτό το παρέτρωσε. Τα λέω αυτά έχοντας ζήσει όλη αυτή την κατάσταση, έχοντας χάσει ανθρώπους, έχοντας δει ανθρώπους να υποφέρουν και συναδέλφους, και γι' αυτό πρέπει να έχει άποψη αυτός που τα έχει ζήσει, όχι αυτός που δεν τα έχει ζήσει. Και δεν θέλω πια να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν, να μπαίνουν μέσα στα δωμάτια μόνοι τους και να πλησιάζουμε εμείς με τις μάσκες και τις προσωπίδες, να μην βλέπουν το πρόσωπό μας. Να βλέπω ανθρώπους να περνάνε όλο αυτό το πράγμα μόνοι τους και μερικοί από αυτούς να καταλήγουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να είναι εκεί μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό πραγματικά όποιος το έχει ζήσει δεν θέλει να το ξαναδεί. Και από τη στιγμή που και στη θεραπεία δεν είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουμε τη θεραπεία που πρέπει, η πρόληψη, η προφύλαξη. Έτσι λοιπόν το εμβόλιο, να φοράμε τις μάσκες, να προσέχουμε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτό. Αλλά επειδή έχω ζήσει όλη αυτή την κατάσταση, γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που ξεκινήσαμε τα εμβόλια και πιστεύω να τα καταφέρουμε και πρέπει να τα καταφέρουμε, γιατί η ζωή μας πρέπει να συνεχίσει. Δεν μπορώ πια να είμαστε με τις μάσκες, να μην βλέπεις τον άλλο. Να μην βλέπεις το χαμόγελό του, να μπορείς να κινηθείς ελεύθερα και να είμαστε όπως είμαστε.